η αγορά στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης άνοιξε και ορισμένοι καταναλωτές βρήκαν την ευκαιρία να ψωνίσουν λόγω της περίοδου των εκτόσεων. Πώς όμως εξυπηρετεί τους καταναλωτές τα καταστήματα να είναι ανοιχτά τις Κυριακές? Άλλους ναι και άλλους δεν τους απασχολεί. Είναι πάρα πολύ καλά. Και είναι λογικό να υπάρχουν, όπως παίρνεις καφέ και αγοράζεις καφέ, πηγαίνεις στο νοσοκομείο και υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν. Καλό είναι μια Κυριακή του μήνα να δουλεύουν κάποιοι, να εξυπηρετούν κάποιοι άλλοι που δεν μπορούν. Τις περισσότερες φορές το χειμώνα. Τώρα κατά τύχη κατεβήκαμε, να πω την αλήθεια, γιατί θέλει η αδελφή μου να πάρει παπούτσια. Όχι, να πω την αλήθεια, γιατί δεν εργάζομαι. Εργάζομαι κάπου και όταν χρειαστεί θα κατεβώ. Πάντως, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης δεν βλέπουν μεγάλη διαφορά στην κίνηση της Κυριακής. Όχι. Καθόλου. Μόνο το χειμώνα λιγάκι, καμιά Κυριακή και εκεί ο κόσμος αν είναι εδώ πέρα. Τώρα αυτός ο κόσμος είναι όλος έξω, διακοπές είναι όλος ο κόσμος. Τι να βοηθήσει. Εντάξει, τώρα βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή εσείς είστε εκτός τώρα. Κατεβαίνεις Κυριακή, λέω μια Κυριακή αυτές τις 7 Κυριακές που είναι, και λες πάω να κάνω χαβαλέ και μπορεί να δώσεις και να έχεις και λίγο δουλίτσα. Και την άλλη Κυριακή εκεί που βλέπεις ότι νομίζω ότι δεν θα έχει δουλειά καθόλου, μπορεί να δώσεις στέγιο. Είναι ανάλογα με τι στέγιο, δεν θα σας πω τώρα. Είναι... Αλλά δύσκολα, δεν βοηθάει καθόλου Κυριακή. Δεν βοηθάει καθόλου. Ο κόσμος την έχουν την Κυριακή σαν γιορτή. Την έχει. Στη Θεσσαλονίκη, το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές κάθε φορά προκαλεί αντιδράσεις στις τάξεις εργαζομένων. Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο άνοιγμα των καταστημάτων χωρίς να προκληθούν προβλήματα. Ακόμη μια Κυριακή βρισκόμαστε στο δρόμο και με τη νέα κυβέρνηση, γιατί για μας δεν έχει αλλάξει προς το παρόν τίποτα. Διαμαρτυρόμαστε γιατί θέλουμε να έχουμε και μία μέρα για να ζούμε. Το να δουλεύουμε 7 μέρες την εβδομάδα, γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά σε πάρα πολλά καταστήματα το εξαήμερο είναι ο κανόνας, καθώς έχουν καταργηθεί οι συλλογικές συμβάσεις. Οι ατομικές συμβάσεις προβλέπουν ό,τι μπορεί να φανταστεί ο εργοδότης, ό,τι θέλει. Η προσπάθεια δικιά μας στοχοποιεί, ας πούμε, για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αλλά κυρίαρχα τις μεταρρυθμίσεις που προσπαθούν να επιβάλλουν προς αντιδραστικότερη κατεύθυνση προς τους εργαζομένους. Και αυτό το πράγμα θέλει και μαζικότητα και το κομμάτι, ας πούμε, των σωματιακών δομών που παίζει σημαντικό ρόλο στην οργάνωση του κόσμου και στην αντίσταση, ας πούμε, απέναντι σε αυτά τα βάρβαρα μέτρα που περνάνε και εξειδικεύονται με ένα τέτοιο τρόπο όπως είναι η κυριακάτικη αργία. Οι καταναλωτές πάντως παραμένουν διχασμένοι. Με εξυπηρετεί. Με βολεύει και με εξυπηρετεί, αλλά σκέφτομαι τους καημένους που δουλεύουν και Κυριακή και κουράζονται. Εμένα με εξυπηρετεί. Εσείς ψωνίζετε κυρίως όταν είναι ανοιχτές τις Κυριακές? Βεβαίως. Στην αγορά της Θεσσαλονίκης, η πλειοψηφία των καταστημάτων που άνοιξαν την Κυριακή ανήκαν σε αλυσίδες και πολυκαταστήματα. Τα περισσότερα των μικρομεσαίων έμειναν κλειστά.